Συνεθριστήκαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα σε αυτόν τον ιερό ναό των Αγίων Αργύρων, που ανήκει στην Αγία Παρασκευή Ναυπάκτου, εδώ στο κάτω μέρος, στο υπόγειο του ιερού αυτού ναού, ήρθαμε σήμερα και κάθε φορά που έχει την εορτή των Αγίων Αργύρων, γιατί είναι αφιερωμένος προς τους Αγίους τους Αναργύρους αυτός ο ιερός ναός. Και είναι πάρα πολύ αγαπητός σε όλους μας και μάλιστα στους ναυπακτίους οι οποίοι έρχονται εδώ και ζητούν τη βοήθεια των Αγίων Αργύρων. Πολλές φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι, αλλά την 1η Ιουλίου εορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι, οι οποίοι ήταν Ρωμαίοι, καταγόταν από τη Ρώμη, και οι οποίοι ήταν αυτάδελφοι και γιατροί και φυσικά εμαρτύρησαν και την αγάπη του Χριστού. Και ερχόμαστε εδώ για να ζητήσουμε τη βοήθειά τους για διάφορα θέματα τα οποία έχει κάνει στη ζωή του, και σωματικά και ψυχικά αρρωστήματα, και κυρίως για να αποκτήσουμε την πραγματική αγάπη την οποία είχαν εκείνοι. Γιατί σύμφωνα με τη διδασκαλή των Αγίων Πατέρων, συγκεκριμένα έχω υπόψη μου τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Θεός δίνει τα μεγάλα χαρίσματά του ανάλογα με τα φυσικά χαρίσματα τα οποία καλλιεργεί ο άνθρωπος. Έτσι, όταν ο άνθρωπος έχει την καταφύσινη αγάπη, την αρετή της αγάπης, τότε ο Θεός του δίνει το χάρισμα της θαυματουργίας. Οι Άγιοι λοιπόν Ανάργυροι και πολλοί άλλοι Άγιοι είχαν την αγάπη, αγαπούσαν τους ανθρώπους και γι' αυτό ο Θεός τους έδωσε και το χάρισμα της θαυματουργίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα και κάθε φορά που έχουμε εορτή των Αγίων Αναργύρων διαβάζεται η Αποστολική Περικοπή, η οποία προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και μάλιστα είναι γραμμένο αυτό το ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε σήμερα στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, που γίνεται λόγος για την αγάπη. Εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την αγάπη. «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων λαλώ αγάπη δεν μη έχω ουδέν ημί», και αναφέρει μετά εκείνα τα οποία ακούσαμε προηγουμένως στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Και είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου και όλοι το λένε και όλοι μιλάνε για τον ύμνο της αγάπης τον οποίο έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος, περίφημο ύμνο της αγάπης πραγματικά. Δεν το συναντά κανείς εύκολα σε άλλα κείμενα και ακόμη και αποστολικά και πατερικά κείμενα. Τον ύμνο αυτό της αγάπης τον οποίο έγραψε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος απέκτησε την πλήρη αγάπη. Γιατί, διότι έφτασε στη θέωση και είδε το Χριστό μέσα στη δόξα και γι' αυτό αγάπησε πάρα πολύ το Θεό και τους ανθρώπους. Και πολλοί αναφέρονται σε αυτό το γεγονός για την αγάπη την οποία κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, τον ύμνο της αγάπης. Και υπάρχουν μάλιστα μερικοί οι οποίοι τραγουδούν αυτό τον ύμνο. Τον παίρνουν αυτό τον ύμνο και τον τραγουδούν, το κάνουν τραγούδι. Και ο καθένας μιλάει για την αγάπη, αλλά τι αγάπη εννοεί? Τι αγάπη εδώ εννοεί ο Απόστολος Παύλος και τι αγάπη εννοούν οι άνθρωποι? Ποια είναι αυτή η αγάπη? Είναι θέμα ερμηνείας και δεν μπορεί κανείς εύκολα να ερμηνεύει τα κείμενα, τα αποστολικά και τα πατερικά κείμενα, εάν δεν έχει την ανάλογη εμπειρία. Ποια είναι αυτή η αγάπη? Είναι η αγάπη συναισθηματική την οποία έχουμε και εύκολα αλλάζει? Είναι η αγάπη που συνδέεται με τα πάθη και μάλιστα τα πάθη της φιλιδονίας? Είναι η αγάπη η οποία συνδέεται με τη φιλοδοξία? Αγαπώ γιατί έχω ένα συμφέρον? Ποια είναι αυτή η αγάπη για την οποία ομιλεί με τόσο θαυμαστό τρόπο ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο αυτό της αγάπης? Δεν έχω πολύ δυνατότητα από πλευράς χρόνου για να αναλύσω όλο αυτό το μεγάλο ύμνο της αγάπης τον οποίο ακούμε πολλές φορές στην Εκκλησία μας, αλλά θα ήθελα να πάρω τρία στοιχεία από τον ύμνο αυτό για να σας δείξω τι είναι αυτή η αγάπη και τι αγάπη εννοούσε ο Απόστολος Παύλος. Ποια είναι αυτή η αγάπη για την οποία μιλούσε ο Απόστολος Παύλος? Ποιος είναι αυτός ο ύμνος της αγάπης? Το πρώτο χωρίο είναι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Όποιος έχει αγάπη δεν ζητά τα δικά του. Ποια είναι αυτή η αγάπη? Η ανιδιοτελής αγάπη. Είναι μια αγάπη η οποία δεν έχει ιδιοτέλεια. Γιατί οι αγάπες τις οποίες έχουμε εμείς, όλες αυτές έχουν ιδιοτέλεια. Αγαπούμε γιατί κάτι περιμένουμε να πάρουμε. Αγαπούμε διότι θέλουμε να ανταποδώσουμε.
Δείχνουμε την αγάπη μας γιατί θέλουμε να ανταποδώσουμε κάτι το οποίο μας έκανε ο άλλος. Άρα υπάρχει μέσα ιδιοτέλεια. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής». Η αγάπη η πραγματική είναι ανιδιοτελής. Δεν έχει καμία ιδιοτέλεια. Ψάξτε σήμερα τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων που λένε ότι εκδηλώνουν την αγάπη. Παντού η ιδιοτέλεια. Δώσ' μου και θα σου δώσω. Επειδή μου έδωσε, σου δίνω. Σε αγαπώ επειδή θέλω ή θέλω να εκφράσω τα πάθη μου. Παντού υπάρχει ιδιοτέλεια. Το δεύτερο χωρίο που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει από το ύψος το οποίο βρίσκεται. Ποια αγάπη δεν πέφτει ποτέ? Εμείς ξέρουμε ότι όλες οι αγάπες έχουν μεταβολές. Σήμερα αγαπούμε, αύριο δεν αγαπούμε. Οι συναισθηματικές αγάπες και οι αγάπες που συνδέεται με τα πάθη εύκολα αλλάζουν, εύκολα μεταβάλλονται. Και το βλέπουμε. Πόσες φορές υπάρχουν άνθρωποι, ανδρόγυνα που μόλις παντρεύονται, έχουν αγάπη και λες τρέλα έχουν αυτοί. Και μετά από λίγο φτάνουν σε φόνο. Πόσες τέτοιες αγάπες ξεκινούν οι άλλοι με αγάπη και εύκολα η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Γιατί περιμένει κανείς κάτι άλλο, δεν του το δίνει ο άλλος και αρχίζει το μίσος και το έγκλημα. Όταν λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, ποια αγάπη εννοεί? Αυτή την αγάπη την οποία έχουμε εμείς? Όχι, φυσικά κάτι άλλο. Εννοεί τη Θεία Αγάπη, η οποία είναι ανιδιοτελής. Και όπως αγαπά πραγματικά τον Θεό, αγαπά πραγματικά και τους ανθρώπους, με ανιδιοτέλεια. Είναι άλλη αγάπη. Είναι μια άλλη αγάπη άλλης φύσεως. Είναι η θεολογική αγάπη. Είναι η αγάπη η οποία είναι καρπός της απαθίας και της θεώσεως. Είναι η αγάπη, η Θεία Αγάπη, που φτάνει κανείς όταν καθαρίζει τον εαυτό του από τα πάθη, έχει φωτισμό και φτάνει στη θέωση. Αυτή την αγάπη εξυμνεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτή την οποία γνώρισε και ο ίδιος τον έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού και από εκεί πάγει στον Παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα αού και εξών ανθρώπης λαρίσε. Για αυτή την αγάπη μιλά. Και όποιος έχει αυτή την αγάπη, τη Θεία Αγάπη, τότε ουδέποτε εκπίπτει αυτή η αγάπη και αυτή είναι η αγάπη η σωτήρια. Και ένα τρίτο χωρίο που φαίνεται αυτό που είπα μόλις πριν είναι ότι λέει στο τέλος, όπως ακούσαμε, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι το μερικό και το τέλειο. Όλοι ζούμε το μερικό. Και όταν έχει το τέλειο, τότε το επιμέρους καταργείται. Και φτάνει μετά και λέει, όταν έχει το τέλειο που είναι η θεοπτία και από εδώ από τη ζωή, αλλά και όταν ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή αυτή και μετά τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, όταν έχει το τέλειο, τότε καταργείται το επιμέρους. Και όταν έρθει το τέλειο, τότε καταργούνται και οι γλώσσες, το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Και όταν έχει το τέλειο, τότε καταργείται, παύσονται και οι προφητείες. Έχει κανείς το χάρισμα της νοεράς προσευχής, για παράδειγμα, που είναι το χάρισμα όπως εξελίχθηκε της γλωσσολαλιάς. Έχει κανείς το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα της προφητείας, να προφητεύει, να βλέπει, να έχει το προορατικό χάρισμα και το διαρατικό χάρισμα. Και λέει, όταν έρθει το τέλειο, τότε επιμέρους καταργούνται και οι γλώσσες θα σταματήσουν. Δεν θα υπάρχει ανάγκη της προσευχής, της νεαράς προσευχής. Και τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και η προφητεία. Η προφητεία είναι ουσιαστικά θεολογία. Παύσονται. Και τότε τι θα μείνει? Πίστης, ελπής και αγάπη. Μίζω δε τούτον η αγάπη. Τότε όταν φτάνει κανείς στο τέλειο, τότε υπάρχει πίστη ως εμπειρία, ως γνώση και ελπίδα ότι θα κληρονομήσει και τα αιώνια αγαθά.
και προπαντός η αγάπη. Άρα η αγάπη είναι η ευλογημένη αυτή κατάσταση που βρίσκεται πάνω και από την ωραία προσευχή και πάνω από την προφητεία και τη θεολογία. Αυτήν την αγάπη εξυμνεί ο Απόστολος Παύλος. Και αν θέλετε να δείτε ποια είναι αυτή η αγάπη, πώς ερμηνεύουν οι πατέρες την αγάπη, να διαβάσετε το 30ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος που λέγεται «Η Κλίμαξ», που μιλάει για την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Δηλαδή αφού μιλάει για όλες τις αρετές, για μια σκάλα που ανεβαίνει ο άνθρωπος, το τέλειο, το υψηλότερο σκαλοπάτι είναι αυτή η πίστη, η ελπίδα και κυρίως η αγάπη. Και εκεί τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λέει αγάπη, απάθεια, υιοθεσία, της ονόμασιν μόνον διακέκρινται. Δηλαδή τρεις λέξεις, τρεις αρετές θα μπορούσαμε να πούμε. Η αγάπη, η απάθεια που είναι κανείς απαθής και η υιοθεσία που έγινε Υιός του Θεού μόνον ως προς τα ονόματα διακρίνονται. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα λέει είναι η αγάπη με την απάθεια και με την καταχάριν υιοθεσία να είναι κανείς Υιός του Θεού που σημαίνει φτάνει στη θέωση. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή την αγάπη εξυμνεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορίνθιους επιστολή. Και καταλαβαίνετε πόσο ανόητοι είναι εκείνοι που παίρνουν τον ύμνο της αγάπης και ερμηνεύουν όλους τους εμπαθείς, τις εμπαθείς καταστάσεις της αγάπης. Πόσο ανόητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνετε αγαπητοί μου αδελφοί ότι η αγάπη την οποία έχουν οι Άγιοι του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, η Άγια Ανάργυρη και οι άλλοι, είναι η αγάπη η οποία ουζητείται αυτής. Είναι η αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Είναι η αγάπη, η θεολογική αγάπη που συνδέεται με τη θεοπτία και την θεωρία του Θεού και την θέωση, την καταχάριν θέωση του ανθρώπου. Εμείς έχουμε συνήθως την αγάπη η οποία ζητείται αυτής. Έχουμε την ιδιωτελή αγάπη. Οπότε από την ιδιωτελή αγάπη πρέπει να περάσουμε στην ανιδιωτελή αγάπη, η οποία ουζητείται αυτής. Αυτή είναι η θεραπεία την οποία έχει η Εκκλησία μας. Όταν λέμε ότι πρέπει να θεραπευτούμε, δεν εννοούμε την θεραπεία, την ψυχοθεραπεία που κάνουν οι θύραθεν ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές που φέρουν μια συναισθηματική και διανοητική ισορροπία. Αλλά όταν μιλάμε εμείς για την ψυχοθεραπεία, ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, εννοούμε αυτή τη θεραπεία. Είναι το πώς η ιδιωτελής αγάπη, η συμφεροντολογική αγάπη, η εμπαθής αγάπη θα γίνει ανιδιωτελής αγάπη, η οποία δεν θα γνωρίζεται αυτής. Και αυτό έχει σχέση με την όλη πορεία του ανθρώπου προς τη θέωση. Άρα να παρακαλούμε τους Αγίους Αναργύρους, οι οποίοι απέκτησαν αυτήν την αγάπη, τη θεολογική και τη θεοπτική αγάπη, να πρεσβεύουν στον Θεό, να μας δώσουν αυτήν την αγάπη η οποία είναι υπέρβασης και των σωματικών ασθενειών και αυτού του ιδίου του θανάτου. Είναι η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.